Θα ξεκινήσουμε με ένα θέμα αναφορικά με τη μειωμένη όσο ποτέ παραγωγή αμνοερυφίων σε επίπεδο περιφέρειας Κρήτης και με φόντο βέβαια την ημέρα του Πάσχα. Να πούμε ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο να καταγραφεί το εξής παράδοξο, σύμφωνα και με τους ίδιους τους κτηνοτρόφους, συζήτηση να ξεπεράσει φέτος ακόμα και την προσφορά. Περισσότερα θα πούμε με τον κύριο Γρήλο Παπαδάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Μήλο Ποτάμου. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω στην εκπομπή μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε και από μένα και σε όλους τους τηλεθεατές που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή. Συμφωνείτε με τον προλογό μου, το εξής παράδοξο, η ζήτηση να ξεπεράσει φέτος την προσφορά. Ακριβώς όπως το λέτε. Χαίρομαι διότι κύριε Παναγιωτόπουλε δεν βγήκαμε ψεύτες μέσα από τις εκπομπές σας, τόσες εκπομπές που είχαμε κάνει μαζί και το είχαμε αναφέρει. Διότι τώρα και τόσους μήνες το φωνάζουμε ότι λόγω τεράστιου κόστου στις ζωοτροφές, τεράστια αύξηση στις ζωοτροφές, μιλάμε πάνω από 30% αύξηση, ο κόσμος δεν αντέχει. Πρέπει να θυμίσουμε στον κόσμο ότι το είχαμε αναφέρει δηλαδή και το είχαμε θίξει το θέμα από την εκπομπή σας, όσον αφορά ότι ο κτηνοτρόφος έχει ρθεί σε αγανάκτηση, δεν μπορεί πλέον να κρατήσει την περιουσία του, την παραγωγή του, και αναγκάζεται και σφάζει τα μεγάλα ζώα. Λοιπόν, φτάσαμε λοιπόν σε σημείο που πραγματικά δεν αντέχουμε. Δηλαδή, όταν πληρώνεις τεράστιο κόστος στη ζωοτροφή και παράγεις τα αρνή που ήδη βλέπουμε ότι καν ευνόητη τιμή δεν υπάρχει και ακόμα τώρα που είναι έλλειψη τα αρνιά, έτσι. Ναι. Λοιπόν, τι να κάνει ο παραγωγός. Η παραγωγή πόσο έχει μειωθεί, να βάλουμε ένα ποσοστό. Η παραγωγή, κύριε Παναγιωτόπουλε, βάσει στατιστικών και βάσει ερωτήσεων που έχουμε κάνει όλοι, έχει μειωθεί 40 με 45%. Μιλούμε για ένα ποσοστό τεράστιο, έτσι. Στο μισό δηλαδή. Ακριβώς. Μάλιστα. Ο βασικός λόγος, όπως μας είπατε, είναι η αύξηση στις ζωοτροφές και το γεγονός ότι οι επαγγελματίες δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Κακά τα ψέματα. Ένα φαινόμενο που το έχουμε ξαναπεί, έχει οξυνθεί αυτόν τον τελευταίο χρόνο της πανδημίας. Έτσι, κύριε Παναγιωτόπουλε, κοιτάξτε να δείτε. Το αίτιο ποιο είναι. Ήδη έχουμε τις φυσικές καταστροφές το Νοέμβριο. Λοιπόν, θεομηνίες, πλημμύρες. Λοιπόν, το Δεκέμβριο είχαμε χιονοπτώσεις. Το Φλεβάρι είχαμε παγετούς. Μείωση στο γάλα, μείωση στο αρνί. Δηλαδή, ψοφίσανε πάρα πολλά αρνιάκια από ασιτία, που το είχαμε θίξει και αυτό το θέμα. Λοιπόν, έχουμε την κλιματική αλλαγή. Έχουμε τον κορονοϊό. Λοιπόν, όλα αυτά επηρεάζουν τον πρωτογενή τομέα. Καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε και είναι παρατηρητής το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και εμείς μένουμε και εμείς άφωνοι. Για ποιο λόγο? Τι θα μπορούσε να γίνει στην περίπτωσή σας? Μιλάτε για μείωση της παραγωγής. Χτυπάτε ένα καμπανάκι. Τι μπορεί να γίνει? Επιδότηση, στήριξη, μείωση της φορολογίας? Κύριε Παναγιωτόπουλε, όταν δεν υπάρξουν χρήματα, δεν μπορεί να στηριχτεί ο πρωτογενής τομέας. Δεν μπορεί να στηριχτεί η παραγωγή. Λεφτά δεν έχουμε πάρει από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Το φωνάζουμε και το ξαναφωνάζουμε. Πρέπει να δοθεί μία έκτακτη ενίσχυση, λεγόμενη de minimis, να ενισχυθεί ο κτηνοτροφικός κλάδος. Δεν μπορεί λοιπόν να μένει ο κτηνοτροφικός κλάδος αβοήθητος τόσους μήνες που το φωνάζουν. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ούτε στο έργο δεν γίνονται. Ο κτηνοτροφικός κόσμος λοιπόν, ο πρωτογενής τομέας του κτηνοτροφικού κόσμου, δεν έχει ενισχυθεί από το Υπουργείο. Ίσα-ίσα που πήραμε τις επιδοτήσεις τον Οκτώβριο και αυτές μειωμένες. Το Γενάρη. Αυτές μειωμένες, όχι τον Οκτώβριο, τις πήραμε κανονικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι θα μας κάνει η επιστρατεία προκαταβολή, όποιος την πάρει, ένα χιλιάρικο. Θα στηρίξει με ένα χιλιάρικο ανά 2-3 μήνες τα ζώα του. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Υπάρχουν συνάδελφοί σας κτηνοτρόφοι οι οποίοι σκέφτονται να εγκαταλείψουν το επάγγελμα? Βέβαια θα το δούμε και αυτό, κύριε Παναγιωτόπουλε. Ήδη έχουμε ενημερωθεί από πολλούς συναδέλφους ότι δεν αντέχουν άλλο αυτό το βάρος. Δεν γίνεται. Δηλαδή δεν μπορεί να ταΐζει καθημερινά τα ζώα του, να αφήνει στο έλεος του Θεού το σπίτι του, τα παιδιά του, για να στηρίξει τα ζώα. Σου λέει καλύτερα να σφάξω τα ζώα
και ας γίνω διακονιάρη στον δρόμο, ας το πούμε έτσι, παρά να βλέπω τα παιδιά μου να υποφέρουν αύριο την άλλη μέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ας σοβαρευτούμε λοιπόν λίγο, να πάρουμε τα πράγματα με σοβαρότητα, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρά τα πράγματα. Τώρα ο Υπουργός, αν νομίζει ότι λέμε ψέματα και γελιοποιούμαστε να βγαίνουμε στα ΜΜΕ, να φωνάζουμε για την αγανάκτησή μας, τότε τι να του πω, τι να του πω. Μάλιστα. Κύριε Παπαδάκη, να επιστρέψουμε στα αμνοερήφημα, στα αμνοερήφια, την μειωμένη παραγωγή με φόντο και το πασχαλινό τραπέζι, το οποίο ωστόσο θα στρωθεί από τους κριτικούς. Κοιτάξτε, σύμφωνα με την παράδοση πρέπει να έχει και αρνή, έτσι δεν λένε. Το θέμα είναι θα υπάρχει και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτή η έλλειψη ανεβάσει και τις τιμές. Δηλαδή είναι μία αλυσίδα, κατ' επέκταση θα ανέβουν και τιμές. Κύριε Παραγιωτόπουλε, ακούστε να δείτε. Αυτή τη στιγμή τα σφάγια είναι 5,5 ευρώ, 5 με 5,5 ευρώ. Τη μεγαλοβδομάδα πιστεύουμε ότι θα πιάσει λίγο τιμή. Αλλά εμείς δεν ήμασταν ικανοποιημένοι με αυτή τη τιμή. Πρέπει να σφαγεί από εμάς, τον παραγωγό, το αρνί στα 8 ευρώ. Διότι όταν μιλάμε 30% αύξηση στη ζωοτροφή, δηλαδή πάμε πιο κάτω από τα περισσινά επίπεδα, έτσι. Που σφαγόταν 3,80 με 4 ευρώ, γιατί υπήρχε παραγωγή. Αλλά δεν ήταν και τόσο ακριβές οι ζωοτροφές. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μιλάμε 15 ευρώ το σακί το καλαμπόκι και 17 ευρώ το σακί το μείγμα. Λοιπόν, το έχουμε ξαναπεί αυτό το πράγμα. Όταν μου σφάζει εμένα λοιπόν 5,5 ευρώ, στα περισσινά δεδομένα είναι πιο μείον. Λοιπόν, παραγωγή βέβαια δεν υπάρχει. Πάλι θα την πληρώσει ο καταναλωτής. Γιατί θα την πληρώσει ο καταναλωτής? Όταν πληρώσει λοιπόν εμένα 5,5 ευρώ ο κασάπης για να μου σφάξει, θα φτάξει στον καταναλωτή μπορεί και 12 και 13 ευρώ. Έτσι. Ενώ πέρυσι το αγόραζε 8-9 ευρώ. Μάλιστα. Θα το δούμε και αυτό. Θα το δούμε και αυτό το πράγμα. Θα δούμε, θα λοιπόν, τα ξαναπούμε και μέσα στη μεγάλη εβδομάδα, κύριε Παπαδάκη, να δούμε πώς θα κινηθεί η αγορά. Εκεί και πέρα, ναι, από εκεί και πέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε, πρέπει να προσέξει ο κόσμος το τι θα πάει να αγοράσει. Λοιπόν, μπορεί να δούμε και φτηνά που θα τα δούμε, βέβαια, για να ή ένας για να κερδοσκοπήσει. Λοιπόν, μπορεί να δούμε και φθηνά κρέατα που δεν θα είναι δυστυχώς κριτικά. Μάλιστα. Λοιπόν, καλό είναι να κοιτάξει την επισήμαση, καλό είναι να κοιτάξει τι θα αγοράσει για να το φάει. Και το λέμε για άλλη μια φορά, κύριε Παναγιωτόπουλο, ότι ο κόσμος και πάλι Πάσχα δεν θα κάνει, διότι όταν είναι μακριά τα παιδιά σου, όταν είναι μακριά τα αδέρφια σου, όταν είναι μακριά οι γονείς σου, τι Πάσχα να κάνεις. Μάλιστα. Λυπηρό Πάσχα, δυστυχώς λυπηρό Πάσχα. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω, θα τα πούμε και την άλλη εβδομάδα, να δούμε πώς θα πάνε οι τιμές, πώς θα πάει η ζήτηση, τι ποσοστά θα πιάσουν. Να σας ευχαριστήσω. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Θα ήμασταν σε επικοινωνία. Βέβαια. Να τα πούμε, γιατί η μεγαλοβδομάδα θα είναι πολύ σημαντική εβδομάδα. Ακριβώς. Για το πρωτογενή τομέα. Και για τον κλάδο σας. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα, κύριε Παπαδάκη.